Συμφωνώ με τους προλαλήσαντες. Νομίζω τα είπαν όλα και δεν έχω να πω παρά ελάχιστα εγώ. Απλώς μόνο μια παρατήρηση. Μετά από ένα διάστημα που πραγματοποιείται μια κατάκτηση της πολιτικής αγωγής, να μπορεί να έχει τον οικονομικό ρόλο τον οποίο έχει τώρα στην παρούσα θήκη, να εισφέρει όποια στοιχεία θεωρούμε εθιμάς είναι απαραίτητα για τη διάγνωση της δικαστικής αποφάσεως αυτής. Οι ρυθμοί είναι σχετικά ομαλή σε εισαγωγικά. Υπάρχουν δικάσιμοι, όπως σας είπε η Χρυσή Παπαδοπούλου. Βέβαια, υπάρχει το μεγάλο ζήτημα της σταδιακής επαναπροώθησης, είναι ο τέλειος όρος, ημών στην αίθουσα των γυναικείων φυλακών του Ουράλου, τα είπε ο κ. Παπαδάκης. Απλώς μόνο η καθυστέρηση αυτής της δίκης, μάλλον δεν υπάρχει καθυστέρηση της δίκης. Η δίκη καθυστέρησε να ξεκινήσει γιατί η ελληνική πολιτεία πλέον αρμόδιοι θεσμοί, ας μην τους ονοματίσω με τις διακρίσεις του Μοντεσκέ για το σύστημα εξουσιών και το τέλος, εθελοτυφλούσαν, ελπίζω, ή σκοπίμως, επί μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν κάναν τίποτα. Τίποτα. Βλέπω μια κυρία εδώ πέρα, της οποίας ο γιος πέστη μια δολοφονική επίθεση κοντά στα γραφεία της Χρυσής Αυγής πρωί με εδώ. Ναι, εν πάση περιπτώσει, ομιλώ για το χωρικό. Σωστή παρατήρηση. Ευχαριστώ και τον κύριο Κωνσταντίνου και εσάς. Το γεγονός ότι ένας μετακλητός υπάλληλος της Βουλής απολυθείς κιόλας τώρα γιατί πια εξετέλεσε τις δουλειές του, είναι αναλώσιμο ούτως ή άλλως. Βρίσκεται τώρα στις φυλακές Κορυδαλλού, δεν ξέρω αν έχει υποθεί. Αυτό και το γεγονός ότι υπήρχαν πια θύματα και μάρτυρες μπορέσαν να αρθρώσουν τις λέξεις αυτές. Έχω την εντύπωση ότι είναι μια κατάκτηση η οποία κατά το μεγαλύτερο μερίδιο αυτής οφείλεται στη δίκη αυτή η οποία ξεκίνησε 20 Απριλίου. Μέχρι τότε, μέχρι να ξεκινήσει αυτή η δίκη, την έκδοση του παραπεκτικού αλλά και την έναρξη της δίκης, τότε πια υπήρχε ένα πέπλο σιωπής το οποίο το επιβάλλανε συγκεκριμένοι μηχανισμοί. Σας είπε ο κύριος Παπαδάκης με ποια όσμωση υπάρχει ορισμένων μηχανισμών με τους χρυσαυγίτες. Και γενικώς γι' αυτό υπήρχε και η πολυδιάσπαση των δικογραφιών και όλοι είχαν την αίσθηση ή θέλαν να περάσουν την αίσθηση στον κόσμο ότι όλα αυτά είναι μεμονωμένα περιστατικά. Μέχρι να ξεκινήσει αυτή η δίκη και να αρχίσει να ξετυλίγεται το κουβάρι τι ακριβώς είναι αυτή η εγκληματική, τρομοκρατική, είπε ο Κώστας, οργάνωση η οποία ταλανίζει αυτή τη χώρα. Όχι από τότε που λέει το παραπεκτικό βούλευμα. Πολλά πολλά χρόνια πριν. Και πριν από την επίθεση κάποιου υπαρχηγού στην πλατεία στη Σχολή Ευελπίδων, Δημήτρη, εναντίον στον Δημήτρη τον Μουσουρή και πριν τα γεγονότα αυτά που εγένονται στην Κυψέλη, τα οποία δεν βγαίναν, ήταν σποραδικές αλλιεύσεις από εφημερίδες, από ανθρώπους οι οποίοι είχαν μια ευαισθησία. Λέω λοιπόν, από την έναρξη της δίκης και παρά το γεγονός ότι αυτοί οι οποίοι με ένα ψεύτικο λεονταρισμό λέγανε ας ξεκινήσει αυτή η δίκη να αποδείξουμε την αθωότητά μας, όπως είπε και για την τηλεοπτική κάλυψη ο Κώστας, αλλά λέγανε και το ίδιο, εμείς θέλουμε να προχωρήσει. Ξεκινήσει αυτή η δίκη διότι δεν υπάρχουν στοιχεία. Έτσι λέγανε. Η συμπεριφορά τους τώρα
δύο χρόνια και ένα μήνα σκάρτο, μας έχει δείξει ότι στη διαδρομή αυτής, στην πορεία αυτή της δίκης, ακριβώς ο φόβος τους γιγαντώθηκε. Γιατί τελικά και τα στοιχεία στην δικογραφία υπήρχαν. Μπορούσε να είναι και περισσότερα, αλλά και αυτά που υπάρχουν τώρα και πια οι μάρτυρες, από τους μάρτυρες μάλλον, έφυγε το πέπλο φόβου το οποίο υπήρχε. Είναι δεδομένο αυτό που άκουσα σε μια συνεδρίαση στις γυναικείες φυλακές και παραλήφθηκε και στην αίθουσα τελετών από πρόσφατη μάρτυρα η οποία εξετάστηκε και ήταν θύμα επίθεσης από βουλευτή της Χρυσής Αυγής, όπως είναι, για να μην κρυβόμαστε εμείς στο δάχτυλό μας, και σχεδόν οι επιθέσεις αυτές. Πάντα θα υπάρχει και ένας βουλευτής. Είπε αυτή η μάρτυρας ότι τότε, όταν έγινε, μακρινό 12, αν θυμάμαι καλά, Ιούνιο ή Γενάρη του 12, Φλεβάρι του 12, Φλεβάρι του 12, και είπε του 13, απλά, δεν θυμόμουν να κολλήσω. Και είπε η μάρτυρας αυτή ότι μα εγώ δεν ήθελα να καταθέσω, δεν ήθελα να κάνω μήνυση, γιατί φοβόμουν δύο πράγματα. Φοβόταν αφενός μεν ενδεχόμενο αντίδρασης των ταγμάτων εφόδου και όλων αυτών των υποβλασμάτων τα οποία υποδίονται τους αγανακτισμένους ή τους οποιοσδήποτε άλλους διαμαρτυρόμενους πολίτες. Αφετέρου δε φοβήθηκε αυτό το οποίο η Χρυσή Αυγή, και αυτό το έχει αναδείξει η δίκη, οι υπερασπιστές, το τάγμα υπερασπιστών, όπως είπε ο Κώστας, έχει κάνει βιομηχανία, την υποβολή μηνύσεων, την υποβολή ψευδών μηνύσεων, αστήριπτων μηνύσεων, αλλά την κινητοποίηση ενός μηχανισμού αστυνομίας για να μπορεί να ελέγχει ταλέπορους μετανάστες, οι οποίοι ενδεχομένως να μην είχαν τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα, και πια βγαίνει από την δίκη αυτή, δεν κοιτάζουμε τι γινόταν στη Ιεράπετρα, τι γινόταν στο Ρέντι, τι γινόταν στους θρησκευτικούς χώρους του Αγίου Παντελεήμονος, αλλά κοιτάζουμε ή κοιτάζουν ορισμένοι των υπερασπιστών, μα είχαν χαρτιά, μα είχαν έτσι, μα είχαν αλλιώς. Είναι το ίδιο που έζησε, βλέπω και τον κύριο Πουλικόγιαννη εδώ πέρα, όταν ερωτήθησαν αυτοί οι οποίοι παραλίγο να χάσουν τη ζωή τους στην δολοφονική επίθεση στο Πέραμα ενάντια στους κομμουνιστές, είχατε άδεια για την αφυσιοκόλληση. Είχατε πάρει μια άδεια, ξέρω για συνάθρηση, δεν ξέρω τι άλλο σας είχαν πει, κύριε Πουλικόγιαννη. Και όλα αυτά μπορεί να φαίνονται στη σφαίρα του κωμικού, αλλά είναι προφανές ότι δεν είναι καθόλου κωμικά. Αφενός μεν δείχνουν τις απόψεις της Χρυσής Αυγής για κοινωνικές δράσεις ή για κοινωνικές συλλογικότητες, αφετέρου δε εντάσσονται στο πλαίσιο που είναι σαφές για μένα και για όποιον έρχεται όπου γίνεται το δικαστήριο αυτό, στην προσπάθεια αποδόμησης της δίκης αυτής. Είναι δεδομένο όμως ότι αυτό δεν το έχουν καταφέρει, ότι αυτή η δίκη, όπως σας είπε και ο κύριος Βρετός και ο κύριος Παπαδάκης, έχουν αναδείξει πράγματα τα οποία φαίνονται και από τα στοιχεία της δικογραφίας, τα έχουν καταδείξει μάλλον, αλλά και στο παραπεμπτικό βούλευμα υπάρχουν. Από εκεί και πέρα, η έλλειψη ψυχραιμίας την οποία έχουν ορισμένοι εκ του τάγματος υπερασπιστών, τουλάχιστον για μένα σαν Ανδρέα Τζέλη, κάτι δείχνει για την πορεία αυτή. Από εκεί και πέρα, είναι δεδομένο ότι υπάρχει μια αλλαγή, γιατί τώρα πια έρχεται και ο χρόνος από τους σκληρούς χρόνους του 12, του 11, του 13, που αρχίζουν να έρχονται και οι πρώτες καταδικαστικές αποφάσεις εναντίον χρυσαυγητών. Και οι αποφάσεις αυτές δεν ομιλούν μόνο, και είναι δεδομένο από τη διαδικασία που γίνεται,
για την ύπαρξη μεμονωμένων περιστατικών, είτε στον Άγιο Παντελεήμονα, είτε στην Πετρούπολη, είτε οπουδήποτε αλλού στοιχείο. Αλλά πια λέμε και το αυτονόητο, ότι αυτοί οι άνθρωποι ενήργησαν ακριβώς ως μέλη μιας εγκληματικής οργάνωσης που είναι η Χρυσή Αυγή. Ενδεικτικά για την απόφαση μια κατηγορούμε την οποία έχουμε εμείς, κυρία Σκορδέλη, γνωστή αγανακτισμένη του Αγίου Παντελεήμονος. Υπήρξε μια καταδικαστική και για την κυρία Σκορδέλη και για τους άλλους συγκατοικούς, στην οποία πια αναφέρθηκε και αυτό το οποίο κρύβουν τεχνιέντοσοι χρυσαυγίτες, ότι αυτοί δεν έχουν σχέση με χρυσαυγή, είναι κάτι το οποίο έτσι περαστική ήταν. Αυτά, η επίθεση στην Πετρούπολη, η επίθεση στοιχείο στους χώρους κρατήσεως των ταλέπορων ανθρώπων οι οποίοι μας ήρθαν από μια εμπόλεμη περιοχή και αναφέρονται ως, κατά το ωραίο που λένε οι υπερασπιστές, λάθρομετανάστες. Η αθωωτική απόφαση της Βερίας, και αυτό εντάσσεται στο προηγούμενο που σας έλεγα, ότι τότε, ακριβώς για να σοπάσουν οι φωνές αντίδρασης, οι χρυσαυγίτες τι κάνανε? Κάναν μηνύσεις. Είναι δεδομένο. Ήρθε όμως η αθωωτική και θα αξιοποιηθεί. Η απόφαση, σας μιλήσουν και άλλοι ενδεχομένως ή συμπαρεμβάσεις, για τον κύριο Δήμαρχο των Πατρών, τον κύριο Πελετίδη, ο οποίος έγινε στόχος και αυτός. Αλλά η απόφαση αυτή, μάλλον, είναι ένα χαστούκι στα μούτρα των χρυσαυγητών. Δεν θα μιλήσω ούτε για το μεσολόγιο, ούτε για οτιδήποτε άλλο, θα ζούμε καθημερινά στο δικαστήριο. Είναι δεδομένο η επίθεση αυτή από τα γραφεία, λοιπόν, της Χρυσής Αυγής, εις βάρος του ατυχούς φοιτητού Λάζαρη, δείχνει αυτό που μας έλεγε ένας μάρτυρας χθες και τελειώνει. Η βία είναι σύμφωτη με τη Χρυσή Αυγή. Είναι δεδομένο. Αλλιώς, χωρίς τη βία δεν μπορεί να υπάρξει. Μάλιστα, ο μάρτυρας χρησιμοποίησε, μα θεωρούν ότι χωρίς τη βία θα γίνουν λαπάδες. Και δείχνουν και αυτό που έχουν το ορμόν φυτό τους και οτιδήποτε άλλο, γιατί δεν μιλάω ούτε για παιδεία, ούτε για αισθήματα έχουν, το δείχνουν και το δείξανε πολύ καλά και τώρα. Από και πέρα, αφού σας ευχαριστήσω, ούτε έχω να πω κάτι διαφορετικό, απλώς μόνο, όπως είπε ένας μάρτυρας, τον οποίο βλέπω ότι οι επιθέσεις ενάντια στους μετανάστες σταμάτησαν, και αυτό το οφείλουμε στο αίμα του Παύλου Φίσα. Και ήταν τα πιο συγκινητικά πράγματα που άκουσα. Ένα, το γεγονός ότι αυτοί μπήκαν στα λαγούμια τους, οι χρυσαυγίτες, ήταν η έναρξη και η πορεία της δίκης. Δειλά-δειλά προσπαθούνε, δεν το ξέρουμε, θα το αξιοποιήσουμε όλοι. Βοηθήστε όλοι να ξαναβγούν στα λαγούμια τους. Τίποτα άλλο.